αφιέρωσαν λίγα λεπτά από το χρόνο τους για να στηρίξουν τα παιδιά που νοσηλεύονται στην αιματολογική ογκολογική κλινική παιδών του Παγνή, που δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα για τη ζωή. Χανιώτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Δήμου και του Φιλανθρωπικού Σωματείου Παρέα της Αγάπης έδωσαν αίμα για να στηρίξουν τις αυξημένες ανάγκες της κλινικής. Μαζεύουμε αίμα για τις ανάγκες τους, όπως είναι καθημερινές αυτές οι ανάγκες στα παιδιά. Έτσι πηγαίνουμε σε όλα τα μέρη της Κρήτης και κάνουμε τέτοιες δράσεις, εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας. Όπου συλλέγουμε αίμα, γινόμαστε εθελοντές δότες μελούν των οστών και εθελοντές αιμοποταλίων. Σημαντική ήταν και η εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών. Αγκαλιάσανε από το πρώτο λεπτό τη δράση μας, από το πρώτο μας κάλεσμα ήταν μαζί μας, ήταν δίπλα μας να το επικοινωνήσουν και με αυτή τη σωστή επικοινωνία, τη σωστή δουλειά ήρθαν και τα σημερινά αποτελέσματα που από το πρωί δεν έχει σταματήσει ο κόσμος να έρχεται. Όλοι μαζί έχουμε καταφέρει το αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα. Δηλαδή να έχουμε καταγράψει μέσα από τον ορίζοντα πάνω από 12.000 υποψήφιους εθελοντές δότες και να είμαστε πολύ περήφανοι γιατί έχουμε βρει και 61 συμβατά άτομα μέχρι σήμερα. Σε διάστημα 10 ημερών έχουν βρεθεί 3 νέοι συμβατιδότες που θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ελπίδα και να χαρίσουν μια δεύτερη ευκαιρία για ζωή σε 3 συνανθρώπους μας. Δεν ενημερώνουμε ο κόσμος γιατί έχει την εντύπωση ότι αν τυχόν και βρεθεί συμβατός, νομίζω θα κάνει μια επέμβαση. Δεν είναι όμως μια επέμβαση, είναι τα αιμοποιητικά κύτταρα που θα το πάρουν. Απλά είναι λίγο παραπάνω η διαδικασία σαν ώρα. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ στον ορίζοντα ο κόσμος να ενημερωθεί αρχικά, να ξέρει ακριβώς γιατί πρόκειται, ποια είναι η διαδικασία η οποία είναι πάρα πολύ απλή τόσο στο επίπεδο της καταγραφής όσο και στη συλλογή του μοσχεύματος αργότερα. Στη διάρκεια της δράσης που φιλοξενήθηκε στο Μεγάλο Αρσενάλι, τονίστηκε η ανάγκη συνεχού στήριξης της αιματολογικής ογκολογικής κλινικής παιδών του Παγνή για τα παιδιά που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις στη διάρκεια της θεραπείας τους. Εξίσου σημαντική είναι η ανάγκη για αιμοπετάλια.